Υπάρχει το πρωτόκολλο παράδοσης του συστήματος τηλεδιοίκησης στην Τάλισσα από 1η Νοεμβρίου του 2022. Ναι. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι ήταν εν λειτουργία. Το τοπικό που πιάνει 5,5 χιλιόμετρα. Ναι. Και έχει όμως και κάτι άλλο. Έχει τη δυνατότητα αυτόνομης χάραξης της πορείας. Μα δεν ήξερα να το κάνει από ό,τι φαίνεται. Αυτό. Άρα λοιπόν, αλλάζουν δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος, ο Αμάν και ο Τράκα κτλ. Ενώ εκείνη τη μέρα τα δρομολόγια ήταν με αυτόματη χάραξη, αυτός το έκανε μάνιουαλ, το έκανε χειροκίνητο. Με αποτέλεσμα να συμβεί. Αυτό δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι τα προηγούμενα πριν από αυτό είχαν γίνει αυτόματα. Αυτόματα. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Δεν αλλάζει σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε για να είμαστε χρήσιμοι και ρεαλιστές στο τι συμβαίνει. Βασικά αλλάζει στο επίπεδο ότι αυτοί οι οποίοι τον τοποθέτησαν εκεί έβαλαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήξερε να χειριστεί ένα σύστημα που θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, δεν είχε εκπαιδευτεί καθόλου. Δεν είχε εκπαιδευτεί, δηλαδή ουσιαστικά ήταν ανεκπαίδευτο. Συμφωνώ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρχε το σύστημα. Το θέμα είναι λειτουργούσε. Είναι πιο αυτό σημαντικό. Το σύστημα, και ο προηγούμενος και ο επόμενος σταθμάρχης το χρησιμοποίησαν. Το λειτουργήσαν. Σύμφωνα με τα χαρτιά, έτσι όπως θα πει καλύτερα ο κ. Γραπετρίτης. Το λειτουργήσαν. Θα μπορούσε αυτό το σύστημα να αποτρέψει το δυστύχημα. Ναι. Γιατί ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η τηλεδιοίκηση από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη δεν λειτουργεί καθόλου, δεν λειτουργούσε. Ακούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό από την πυρκαγιά του 19 και μετά δεν έχει αποκατασταθούν οι ζημιές. Το θέμα μου... είναι, μπορούσε να λειτουργήσει. Το χαρτί και εκείνη τη μέρα, 28 Φεβρουαρίου, λειτουργούσε πριν και μετά. Καλά, μετά δεν ισχύει γιατί σταματήσαν όλα. Πριν, οι προηγούμενοι σταθμάρχες, στην ίδια μέρα. Το λειτουργήσαν. Το λειτουργήσαν. Λοιπόν. Αυτό δεν έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να διερευνηθεί. Οπωσδήποτε. Όχι, είναι καινούριο στοιχείο. Το θέμα είναι να δούμε και πόσο είναι έτσι τα πράγματα, αν υπάρχει αντίλογο. Προκύπτει και από την δικαστική έρευνα αυτό. Ότι λειτουργούσε το σύστημα. Ποιο διάλογο έβαλε έναν άνθρωπο που είχε ένα σύστημα και ξέρει το δουλεύει. Δεν το βάλανε εκεί πέρα. Είναι μια άλλη ιστορία φοβερή. Ο επιθεωρητής, ο οποίος τον έχει βάλει, επίσης απολογείται αύριο. Ναι, αλλά και το σύστημα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Δεν την εκπαίδευσε ο θεωρητής. Δεν τον εκπαίδευσε ο θεωρητής. Να τα δούμε, γιατί επιμερίζονται οι ευθύνες, αλλά το μείζον, αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την ανίποτη τραγωδία, παίρνει μια άλλη διάσταση από τη στιγμή που ξέρουμε πια ότι το σύστημα λειτουργούσε και ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν ήξερε να τον διαβάζει και δεν ήξερε να το χειρίζεται.